τελεινές ιστορικό περίγραμμα όπου τα γεγονότα της τοπικής μικροϊστορίας εξελίσσονται με εξαιρετική ομοιότητα και παράλληλα με όσα διαδραματίζονταν την ίδια χρονική περίοδο σε ολόκληρη την Ελλάδα. Γερμανική εισβολή, τριπλή κατοχή, μέση ανατολή, κατοχικός εμφύλιος, απελευθέρωση, αιμοκρατία, ερυθρά τρομοκρατία, δεκεμβριανά, βάρκιζα, λευκή τρομοκρατία, δεύτερος εμφύλιος, τρίτος γύρος, με τρεις λέξεις η απόλυτη καταστροφή. Ακολουθούν 35 μικρές ιστορίες, οι περισσότερες γραμμένες από ανθρώπους της εποχής, που η καθημερινή με τον δικό της τρόπο και ύφος αποδίδουν, νομίζω, ικανοποιητικά το κλίμα της εποχής, πρόσωπα και καταστάσεις που σημάδεψαν καθοριστικά τον τόπο μας τη σκληρή δεκαετία του 40. Το βιβλίο αρχίζει με το πώς ήταν ο Πολύκυρος τις παραμονές του πολέμου. Το καλοκαίρι του 1940, όπου ο Πολύκυρος έσφιζε από ζωή, καθώς το τελευταίο εκείνο καλοκαίρι πριν τον πόλεμο, παρουσίαζε εξαιρετική παρακτηριστική κίνηση. Οι ξένοι επισκέπτες μακριά από τις έγνοιες και τις κουτούρες της πόλης έβρισκαν την ευκαιρία να ξεκουραστούν και από τα ελάχιστα ραδιόφωνα των εξωτικών κέντρων να απολαμβάνουν τη μουσική και να ενημερώνονται για τις τελευταίες εξελίξεις στα πολεμικά μέτωπα της Ευρώπης. Ανάμεσά τους και ο 15ετής τότε Μανώλης Αναγνωστάκης, ο γνωστός ποιητής της Θεσσαλονίκης αργότερα. Υπάρχουν ακόμα 12 δικά μου κείμενα, τα οποία είναι κατά κάποιο τρόπο συγκληρωματικά όλων των άλλων, όπως Λίμπια η Ρωσίδα, ο Νάλαχος, ο Καπετάνης Έλσας, οι Επιζήσαντες, ο Χριστούλης και άλλα. Ακολουθούν 7 κείμενα του αείμνηστου δασκάλου Κίνη Τάσιου, τακτικού συνεργάτη του ΠΗ, του Πολύγυρος, δηλαδή μέχρι το θάνατο του, μέχρι το θάνατό του 2008, 3 του Ιωάννη Λαμπρόπουλου, υποδιοικητή Χαλκιδικής το 22 και επί πολλά χρόνια βουλευτή Χαλκιδικής, με την ευκαιρία να ευχαριστήσω την εγγονή του Κατερίνα Λαμπροπούλου που με πιστεύτηκε το ημερολόγιο του, 2 του Γιάννη Τσίπουλα που θα μας τα πει ο ίδιος σε λίγο, και από 1 τον Αθανασίου Αμπαρά, συνταξιούχου Αγροτικής Τράπεζας, Απόστολου Γελιαφάνο, υποστράτηγο και αποστρατεία, Χριστέλλας Αποστολίδου, φιλολόγου και συγγραφέα, Αργύρη Γιανακάρη, συνταξιούχου του Υπουργείου Γεωργίας, Μαρίας Πουλάκη, τακτική συνεργάτη δασκουτή, Νικολάκη Καστρέτσου, λαϊκού ζωγράφου του Πολυκύρου, Νίκου Βασιλάκη, δασκάλου και ποιητή και Σπύρου Τζαφέρου. Η συλλογή κλείνει με 3 ακόμα κείμενα, τα οποία γράφηκαν κατά την παγόρευση ή καταφύγηση των Χριστόφορου Περιώτη, Ιωάννη Αλεξάνδρου Χριάπα και του Γιωργάκη Σαρδογιάννη, τον οποίο θα ήθελα να μνημονεύσω ξεχωριστά, καθώς μαζί συντάξαμε τον κατάλογο των θυμάτων κάθε περίοδο και συχνά πυκνά τον επισκεπτόμουν στο σπίτι του για κάθε δυσκολία που προέκυπτε κατά τη διάρκεια της συγγραφής. Με τη σπάνια μνήμη του, την ορθολογική κρίση του, τον συγκροτημένο λόγο του χωρίς υπερβολές και φανατισμούς, με βοήθησε να αποφύγω καποδοχές και λανθασμένες εκτιμήσεις. Σίγουρα αποτελεί πολύτιμη ιστορική πηγή για κάθε ερευνητή της περίοδου αυτής. Τον ευχαριστώ πολύ. Τελειώνοντας, βρισκόμαστε 70 και πλέον χρόνια από το τέλος του εμφυλίου και νομίζω ότι μπορούμε πλέον χωρίς ενοχές και φοβίες να προσεγγίσουμε την τραγική αυτή περίοδο της σύγχρονης ιστορίας μας με σοβαρότητα, συνέπεια, ευαισθησία και τηρώντας με ευλάβεια τους κανόνες της ιστορικής έρευνας. Είμαι υπέρ της εθνικής συμφιλίωσης που δεν επιτέθηκε βέβαια το 1989 για την κάψη των φακέλων, αλλά και της αρχής πως η ιστορία που δεν ερευνάται και δεν καταγράφεται δεν είναι ιστορία. Γι' αυτό καλύτερα είναι να την γνωρίζουμε και να μαθαίνουμε από αυτήν, παρά να την ξαναμαθαίνουμε στο μέλλον υπό χειρότερες συνθήκες. Και ειδικόνια με τη μορφή του εμφυλίου πολέμου δεν είναι δυνατά και τόσο σπάνιο φαινόμενο στην ελληνική ιστορία από αρκετάτων χρόνων. Βέβαια, στον Πολύγυρο, όπως και σε όλη τη χώρα, κατά την περίοδο κυρίως του εμφυλίου συνέβησαν γεγονότα τα οποία ούτε λέγονται και πολύ περισσότερο δεν γράφονται και που δεν θέλει να θυμάται κανείς. Όποιος λοιπόν περιμένει να διαβάσει από αυτό το βιβλίο φρικτές διηγήσεις, να δει φωτογραφίες με κομμένα κεφάλια κλπ, να μάθει ποιος σκότωσε ποιον και με ποιον τρόπο, θα απογοητευτεί.
Σκοπός του βιβλίου αυτού δεν είναι να διχάσει, αλλά απλά να αναδείξει τις αξίες της ειρηνικής συνύπαρξης, της δημοκρατίας και της ελευθερίας. Σκοπός και συμπέρασμα συγχρόνως τελειώνοντας του βιβλίου είναι εν τέλει